Σκεφτόμαστε όλοι μας το εξής. Τι ήταν ο Άγιος Δημήτριος? Με τη μόνη διαφορά ότι εκείνοι δεν το έκριναν, δεν τρέπονταν, αλλά έβγαιναν με θάρρος. Μπροστά στα δύσκολα εκείνα και μαρτυρικά χρόνια, τα μυαλά των σημερινών Διοκλητιανών είναι πιο πονηρά, είναι πιο σκοτεινά, είναι πιο δαιμονικά από ό,τι ήταν εκείνων που έζησαν οι μάρτυρες και οι Άγιοι μας. Το οποίο θα μείνουμε εκεί μόνοι και εκεί δεν θα μπορέσει να μας συνοδεύσει τίποτα, ούτε χρήματα, ούτε περιουσίες, ούτε πτυχία, ούτε μόρφωση, ούτε θέσεις, ούτε τίποτα. Το μόνο που θα μας συνοδεύει εκεί είναι οι πράξεις μας. Και κυρίως, εάν έχουμε πιστέψει πραγματικά και ομολογήσει το Θεό στις μέρες μας. Είμαστε πραγματικά ορθόδοξοι χριστιανοί. Βλέπουμε ότι τα πάντα, από τα πάντα, πρέπει να φύγει ο Θεός. Και βλέπουμε ότι εμείς οι Έλληνες είχαμε στην κορφή το Θεό, την πατρίδα και την οικογένεια. Ξεκίνησαν με την πατρίδα να την καταστρέψουν και σχεδόν την κατέστρεψαν το Θεό και να πάμε κόντρα στο Θεό. Και αφού κατέστρεψαν λοιπόν την πατρίδα, την πίστη, ήρθαν και στην οικογένεια και μάλιστα με χυδαίο, με άσχημο τρόπο, μπήκαν μέσα στα σπίτια μας και εκεί πήραν τα παιδιά μας. Και όχι μόνο τα πήραν, αγαπητοί μου αδελφοί, αλλά τα μπερδεύουν, τα αποσυντονίζουν, τα σκοτεινιάζουν, γιατί τους λένε ότι πρόσεξε και διάλεξε ό,τι θέλεις. Και έτσι τα παιδιά όταν από την οικογένεια δεν έχουν να πάρουν τίποτα. Από το σχολείο επίσης δεν έχουν να πάρουν τίποτα. Τα πράγματα θα πάνε από το κακό στο χειρότερο.
από αρχής και γράφει την πορεία της με το τσεκούρι του Δημίου και με το αίμα των χριστιανών. Και ένας τέτοιος μεγάλος φωστήρας της Εκκλησίας που έδωσε το αίμα του για να στερεωθεί η Εκκλησία είναι ο Άγιος Δημήτριος ο Μεγαλομάρτης, τον οποίο σήμερα εορτάζομαι, και εκείνος είναι θαυματουργός και μυροβλήτης. Και η Τρίπολη τον Άγιο Δημήτριο τον θεωρεί δικό της Άγιο, γιατί όταν δημιουργήθηκε ο οικισμός της Δρομπολιτζάς, λέει ο προβλεπτής των Φράγκων τον 6ο αιώνα, τον Άγιο Δημήτριο είχε ως προστάτη και οδηγό, και εδώ επέλβωσε την πρώτη εκκλησία ως οικισμός η Τριπολιτσά, και απετέλεσε ο ναός του Αγίου Δημητρίου τον Μητροπολιτικό Ναό από τότε μέχρι της εποχής των νεοτέρων χρόνων, το 1912, όταν ανεδείχθη ο Άγιος Βασίλειος, και έτσι ο Άγιος Δημήτριος παρέμεινε απλός ενωριακός ναός. Η ελπίσχον δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράτουσου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, ηγεσίες του Αγίου Δόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και πάντρους των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός του Αγίου.